κοντά μας και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη, με τα παιδιά εδώ πέρα. Coach, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τίτλου. Πες μας, πώς αισθάνεσαι για αυτή την κατάκτηση και τι διακολουθεί από εδώ και πέρα για την ΑΕΚ? Σίγουρα ήταν δύσκολος τελικός, δύσκολο Final Four. Φάνηκε σήμερα, το ξέραμε, ότι θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν πολύ ανταγωνιστική. Όλα αυτά τα παιχνίδια κρύβουν πάντα παγίδες. Όταν θεωρείς σε φαβορή και όλοι θεωρούν ότι θα το κερδίσεις το κύπελλο εύκολα δύσκολα, πρέπει να σε κατάνεις και νομίζω 40 λεπτά. Και φάνηκε κάποια στιγμή στο παιχνίδι που αντέδρασε. Είχαμε πολύ δύσκολα σου, με μακρινά τρίποντα, δεν έχει σημασία. Δείξαμε χαρακτήρα, αν εξαιρέσει ένα πεντάλεπτο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, που ήμασταν πολύ κακοί τεχνικά με 20 πόντους. Δείξαμε χαρακτήρα, κατακτήσαμε δίκαια αυτό το κύπελλο, σαν καλύτερη ομάδα του Final Four. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας καταρχήν, σε όλη τη διοίκηση που μας στηρίζει από την αρχή της χρονιάς, σε όλο τον κόσμο που σήμερα ήρθε και μας συμπαραστάθηκε. Συνεχίζουμε τη συνεργάτη μου πάρα πολλά, συνεχίζουμε τη δύσκολη δουλειά που έχουμε και θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα κοιτάξουμε το ποτάλι. Αυτό ήθελα να πω μετά, ότι ξεκινάει πλέον η αφοσίωσή σας στο πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια. Μαθηματικά θέλουμε άλλες 2 νίκες για να κατακτήσουμε την πρώτη θέση. Ξεκινάμε με ένα δύσκολο μάτσο εκτός έδρας του ΑΠΟΕΛ. Από αύριο θα πανηγυρίσουμε σήμερα και από αύριο θα αφοσιωθούμε στο πρωτάθλημα, που είναι και ο βασικός στόχος. Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πολύ, να σας αφήσουμε πάλι να χαρείτε μαζί με τους παίκτες σας. You won the cup and you won the MVP also of this final game. How's your feel? I feel good, right? I feel very good. You know, something we've been talking about all season. It's a big accomplishment, but I mean, this is just the beginning of our entire season goals. So, although this is finished, we still got more work to do. Now, I think that you will focus on the championship, right? Yeah, our main focus is the championship. This was a big step, but our main focus is the championship. Okay, thank you very much and congratulations. Αυτά λοιπόν από τον Tarek Turen, να μεταφράσουμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα του και πλέον θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα. Θα έχουμε σε λίγο και τον πρόεδρο της ΑΕΚ, Λάρνα καταρχήν πρώτα, κύριος Λευκαρίτης. Φτάσαμε στον τίτλο. Ναι. Για πείτε μετά τα συναισθήματά σας, είδαμε πανηγυρίσατε έξαλλα αυτή την κατάσταση. Ο τίτλος είναι ένα σπουδαίο πράγμα για το σωματείο μας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που κατακτούμε το κύπελλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, για την Λάρνακα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου, αλλά και στους παίκτες της ΕΘΑΣ, γιατί ήταν ένα εισάξιο παιχνίδι. Η ΕΘΑ έχει πάρα πολύ πιο μικρό μακροπολογισμό, αλλά μας έπαιξε στα ίσα. Κινδυνεύσαμε στο τέλος, μπράβο στα παιδιά και ελπίζω ο κόσμος να χάρει και αυτό το παιχνίδι σήμερα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και τα συγχαρητήριά μας και εμάς για την κατάκτηση του κυπέλλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.